σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Έχω τη χαρά να εκπροσωπώ το επίσημο φορέα στη χώρα μας, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, από την πλευρά του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το ΙΤΕ. Σκοπός του έργου αυτού, ο οποίος είναι αρκετά χρόνια σε όλη την Ευρώπη, είναι να ενημερώνει, να κάνει δράσεις πρόληψης, εκπαίδευσης, τόσο των παιδιών, όσο των εκπαιδευτικών και των γονέων. Η Μέρα Ασφαλούς Διαδικτύου είναι η κεντρική μας εκδήλωση, που είναι 7 Φλεβάρι φέτος του 2017. Γιορτάζεται σε 160 χώρες σε όλο τον κόσμο. Εμείς έχουμε τη χαρά φέτος να είναι η εκδήλωση αυτή υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και θα εορταστεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και Υποδομών, και είστε όλοι προσκαλεσμένοι μας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της προσπάθειας, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ουσιαστικά έχει τρεις δράσεις. Η μία δράση είναι η δράση της αφύπνισης ενημέρωσης, το Safer Internet for Kids. Η δεύτερη δράση είναι το Helpline, η γραμμή βοήθειας, όπου θα μιλήσουμε μέσα μετά. Και η τρίτη δράση είναι το safeline.gr, η γραμμή καταγγελιών για παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο. Εκεί μπορεί κάποιος ανώνυμα να καταγγείλει παράνομο υλικό, είτε είναι αυτό παιδική πορνογραφία, είτε είναι εκβιασμός, είναι οτιδήποτε άλλο. Ψεύτικα προφίλ και οτιδήποτε άλλο. Φέτος λοιπόν γιορτάζουμε την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου και διοργανώνουμε 2-3 πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς. Μία είναι η δημιουργία αφίσας ζωγραφιάς με το κεντρικό μήνυμα της ημέρας ασφαλούς διαδικτύου, όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο, για τα παιδιά του Δημοτικού. Εκπαιδεύοντας τον παππού στο διαδίκτυο, είναι μια προσπάθεια να βάλουμε τα παιδιά στη λογική, να εντάξουν στο μαγικό κόσμο του διαδικτύου και ανθρώπους που είναι ψηφιακά αναλφάβητους, όπως είναι οι παππούδες. Και το τρίτο είναι οι δυνατότητες και πρωτοπικές των επαγγελμάτων μέσα από το διαδίκτυο. Μια προσπάθεια να στρέψουμε τα παιδιά στο δημιουργικό και ωφέλιμο μέσο. Άλλωστε και πλέον η κοινή συναντήληψη όλων των κέντρων της Ευρώπης σε αυτό είναι ότι τα επόμενα 3 χρόνια που διαρκεί το συγκεκριμένο έργο, η λογική του θα είναι θα πάμε για ένα καλύτερο διαδίκτυο, αλλά από όλους. Και αυτό είναι το κύριο ζήτημα της όλης αυτής προσπάθειας. Αυτή είναι η διαγωνισμή. Λοιπόν, η γραμμή βοήθειας είναι το 210-676-86. Έχουμε τη δυνατότητα live chat από τις 3 μέχρι τις 5. Έχει μακρά ιστορία, έχει ξεκινήσει από το 2009. Ήταν τότε στη Μονάδα Φοιτητικής Υγείας του Νοσοκομείου Παναγιώτης Κεκλαία Κυριακού. Επετέπειτα πέρασε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Είναι η γραμμή η οποία ουσιαστικά είναι το σημείο αναφοράς για τους γονείς, τα παιδιά, τους επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν, τους δασκάλους, τους εκπαιδευτικούς γενικότερα, που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα σε σχέση με τη χρήση του διαδικτύου. Όπως και αυτή η γραμμή στην Ελλάδα, όπως και όλες οι άλλες, υπολοιπόμαστε ακόμα στο κομμάτι το να πείσουμε τα παιδιά να κινητοποιηθούν από μόνα τους και να τηλεφωνούν. Αυτό είναι μια προσπάθεια που κάνουμε όλες τις γραμμές βοήθειας, γιατί έχει να κάνει και με την ιδιοσυγκρασία του παιδιού, κατά πόσο εμπιστεύεται τον ειδικό. Είναι διάφοροι παράγοντες που μένει να δούμε και να βελτιώσουμε. Αυτό που έχει όμως ιδιαίτερη αξία είναι οι κλήσεις που δεχόμαστε όλα αυτά τα χρόνια, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποια είναι η θέση των κλήσεων που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά εξάρτητα από το διαδίκτυο. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τα κέντρα σε όλη την Ευρώπη, όπως και το δικό μας. Ενώ σε όλη την Ευρώπη βλέπουμε ότι το κομμάτι της εξάρτησης από το διαδικτύο είναι ένα ποσοστό 6% και με πολύ πιο ανεβασμένα ποσοστά όπως είναι το cyberbullying, ο διαδικτυακός εκφοβισμός. Στη χώρα μας εκτινάζεται το ποσοστό και είναι 37% των κλήσεων. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη και αυτό έχει να κάνει βέβαια με πολλούς παράγοντες. Ένας εκ των οποίων είναι ότι οι γονείς είναι ότι στήθηκε η γραμμή έτσι εξ αρχής, επειδή ήταν στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να πολλοί κόσμοι να απευθύνεται σε αυτήν όταν έχει τέτοια προβλήματα. Δεύτερον, είναι ότι μας καλούν γονείς συνήθως, οι οποίοι πλέον είναι απελπισμένοι, έχουν δοκιμάσει όλες τις συμβουλές, τις
τις κουβέντες των φίλων, των γνωστών, εν πάση περιπτώσει. Και πλέον είναι καλούν όταν καλούν εκεί τα πράγματα, σε εμάς είναι τα πράγματα λίγο σε πιο ακραία κατάσταση και όχι στα πλαίσια της πρόληψης που θέλαμε κι εμείς για να το μπορέσουμε να κατευθύνουμε με βασικές οδηγίες εξ αρχής και μετά με παραπομπές σε αντίστοιχες δομές. Υπάρχει μια λίστα δομών που σε όλη την Ελλάδα που παραπέμπουμε αναλόγως στην περιοχή. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη αξία είναι να περιγράψω λίγο την κατάσταση που φτάνουν οι γονείς ή και εκπαιδευτική, γιατί είναι αλήθεια ότι τελευταία χρόνια σε αυτό το κομμάτι έχουν αναπτύξει αρκετή δραστηριότητα εκπαιδευτική και αυτό είναι σε ένα παρήγορο θέμα, γιατί δείχνει ότι αρχίζουν πλέον και ευαισθητοποιούνται σε αυτό το κομμάτι, βέβαια με πιο γρήγορους ρυθμούς θα θέλαμε, αλλά σίγουρα όμως γίνονται καλύτερα τα πράγματα από ότι πριν 5 χρόνια και πριν 7. Αυτό που το ποιοτικό στοιχείο που θέλω έτσι να σας αναφέρω είναι ότι τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε ότι πλέον απευθύνονται, τα αιτήματά μας είναι πλέον για παιδιά του Δημοτικού, πράγμα που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι ανησυχητικό γιατί φαίνεται ότι τα διαδικτυακά παιχνίδια, θα συμφωνήσω και εγώ με τον συνάδελφο τον κύριο Φλόρο, ότι πλέον αυτή είναι η μελέτη που θα απασχολεί στα επόμενα χρόνια όλη την επιστημονική κοινότητα σε σχέση με την εξάρτηση των παιδιών από τα διαδικτυακά παιχνίδια. Βλέπουμε όμως να αρχίζουν πλέον και έχουν τεράστια χρήση σε ηλικίες της 4ης, 5ης και της 6ης Δημοτικού. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι το παιδί το οποίο δεν έχει αναπτύξει καν κριτική ικανότητα, δεν έχει μπει αναπτύσσει, δηλαδή μαθαίνει τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο πια, χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα να ανακαλύψει τον πραγματικό κόσμο μέσα από άλλες δραστηριότητες. Άρα είναι ακόμα πιο ανησυχητικό δηλαδή, το κομμάτι αυτό και θέλει ιδιαίτερη προσοχή για να μπορέσουμε να το σταματήσουμε. Και άλλωστε το στοίχημα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλού Διαδικτύου έχει στόχευση την συγκεκριμένη βαθμίδα εκπαίδευσης, στη λογική ότι εκεί μπορούμε να ενημερώσουμε εκπαιδευτικούς γονείς σε βασικά πράγματα, σε σχέση με την καταλληλότητα των παιχνιδιών, σε σχέση με το χρόνο παραμονής στα συγκεκριμένα παιχνίδια και βέβαια με τους εναλλακτικούς τρόπους δραστηριοποίησης των παιδιών. Βέβαια και τα κοινωνικά δίκτυα, έτσι αναφορικά βλέπουμε εδώ το Snapchat, το οποίο έχει κάνει μεγάλη έξαρση στην εφηβεία και το οποίο δυστυχώς έρχεται να, καμιά φορά και εμείς που ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα και με τα παιδιά μέσα στα πολλά χρόνια έτσι, συνεργαζόμαστε και είμαστε στο ίδιο μετερίζει, είναι ότι ειδοποιούμε τον κόσμο, ενημερώνουμε τους ανθρώπους και τους λέμε προσέξτε, μην αναρτάτε φωτογραφίες, μην στέλνετε μηνύματα. Αυτό το πράγμα μπορεί να χαθεί, να μάλλον κάποιος να τα αντιγράψει και να τα χρησιμοποιήσει εναντίον σας. Και ουσιαστικά ρίχνουμε νερό στο μήλο της τεχνολογίας, όπου εμφανίζουν, για παράδειγμα, όπως είναι αυτή η συγκεκριμένη εφαρμογή, το πλεονέκτημα, ότι στείλ τα σε μένα και εγώ θα σας τα διαγράψω αμέσως. Δηλαδή, δουλεύουμε ουσιαστικά χωρίς να το θέλουμε εμείς οι ίδιοι στο να εξελίσσει η τεχνολογία, αλλά πάλι εις βάρος των παιδιών. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα για πόσο δύσκολα τα πράγματα στο κομμάτι της αντιμετώπισης των κινδύνων, ειδικά όταν η τεχνολογία συγκεκριμένη εξελίσσεται τόσο γρήγορα και είμαστε τόσο λίγοι για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο μέσο αυτό. Εδώ βλέπετε είναι τα κοινωνικά δίκτυα τρίτης γενιάς με GPS. Όπου εκεί πλέον είναι άλλες δυσκολίες, που είναι βέβαια και άλλο θέμα, δεν είναι για την εξάρτηση. Εδώ είναι ο πρωταθλητής αυτό το διάστημα. Όλες οι οικογένειες έχουν να μας πούν μια αναφορά για το συγκεκριμένο παιχνίδι, το League of Legends. Είναι σε μικρές ηλικίες. Αυτό μας ανησυχεί, επαναλαμβάνω. Βέβαια το Call of Duty. Μερικά είναι αυτά, μερικά παιχνίδια τα οποία το San Andreas είναι παιχνίδια τα βλέπετε μόνο και μόνο τα γραφικά όσοι δεν τα γνωρίζετε, πόσο εντυπωσιακά είναι. Όσο δηλαδή η βιομηχανία του διαδικτύου έχει δαπανίσει δισεκατομμύρια για να λειτουργήσουν και να είναι εξαιρετικά όμορφα και ωραία. Αυτά τα περνάω γιατί τα είπε και ο Φλόρος προηγουμένως. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που θέλουμε να περάσουμε σαν μήνυμα όσον αφορά το κομμάτι των συμπεριφορών εξάρτησης είναι να δούμε λίγο τι γίνεται με το πώς διαμορφώνεται η ζωή και οι σχέσεις της οικογένειας σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή το πώς βάζουμε ένα παιδί σε αυτόν τον κόσμο και ποιους κανόνες ακολουθούμε. Όμως ζητάμε πολλές φορές από τους γονείς πράγματα τα οποία δεν μπορούν να τα προσφέρουν. Γιατί όταν βλέπουμε ότι 37% των Ελλήνων αυτή τη στιγμή είναι ψηφιακά αναλφάβητοι, όταν δηλαδή υπάρχουν γονείς οι οποίοι δεν έχουν καμία γνώση του μέσου,
είναι δύσκολο να τους ζητήσεις να περάσουν κανόνες για τα κοινωνικά δίκτυα, να περάσουν συμβουλές για τα παιχνίδια. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να επιμορφώσουμε όλο τον κόσμο στα βασικά πράγματα, δηλαδή να ξεκινήσουμε με τα αλφαβήτα. Έχουν δαπανηθεί στη χώρα μας δισεκατομμύρια ευρώ στα καλύτερα δίκτυα, έχουμε 99% ευζωνικότητα στη χώρα, έχουν γίνει τεράστιες επενδύσεις στο κομμάτι αυτό, όμως δεν έχει γίνει επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Δεν έχει γίνει δηλαδή επένδυση ουσιαστική στο να γνωρίζει ο πολίτης διαδίκτυο, έστω και τα βασικά. Και δεν είναι μόνο ότι ο ψηφιακός αυτός αναλφαβητισμός δημιουργεί πρόβλημα και στην επιτήρηση, στην επιμέλεια και στην εκπαίδευση του παιδιού από τον ίδιο τον γονέα. Αυτό που είναι και χειρότερο, και σύμφωνα με την Ελστάτ αποδεικνύεται περίτρανα, ότι λειτουργεί και τροχοπέδει στην ανάπτυξη της χώρας, καθότι να αναλογιστούμε ότι σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, κάθε 1.000 νέες χρήσεις στο νέους μάλλον χρήστες δημιουργούνται 60 θέσεις εργασίας. Να αναλογιστούμε ότι είμαστε συνέχεια στις τελευταίες θέσεις σε όλους τους δείκτες. Αυτό ουσιαστικά δείχνει και κάτι άλλο, ότι 85% των ανθρώπων που δεν είναι στον ψηφιακό κόσμο θα ήθελαν να είναι, αλλά δεν έχουν δεξιότητες. Επομένως, όλο αυτό το τραγικό για μια χώρα η οποία υποτίθεται είναι πολλά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει δαπανίσει δισεκατομμύρια προγράμματα για αυτό το πράγμα, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Μια χώρα λοιπόν πρέπει να τρέξει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι για να μπορέσει να καλύψει και το κομμάτι του γονικού ελέγχου. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, εάν δεν δημιουργήσουμε δηλαδή μια κοινωνία η οποία να αντιλαμβάνεται τι κάνουν τα παιδιά, και όταν το αντιλαμβάνεται, τότε μπορεί αντανακλαστικά να λειτουργήσει και να το αποτρέψει. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω αν είχατε ακούσει το καλοκαίρι, νομίζω ότι περισσότερο θα το είχατε ακούσει, το Pokémon Go. Ήταν ένα παιχνίδι λοιπόν το οποίο εμφανίστηκε το καλοκαίρι και ξαφνικά άλλαξε ο κόσμος. Γιατί ουσιαστικά τι ήταν αυτό, ήρθε ο εικονικός κόσμος σε ένα παιχνίδι υπαρξημένης πραγματικότητας και μπήκε στο πραγματικό. Έγινε το ανάποδο που θέλαμε εμείς. Όμως διαπιστώσαμε ότι στην καθημερινότητα των παιδιών στην Ελλάδα αυτό το παιχνίδι δεν ήταν ότι το καλύτερο. Μάλιστα δημιούργησαν πλέον ότι αυτός που παίζει Pokémon Go στερείται σοβαρότητας, ότι αυτό πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν είναι, το έβλεπε και ο περιπτεράς, το έβλεπε και ο συμμαθητής του και ο θείος του και οποιοσδήποτε και ο ιερέας που, γιατί είχαν συνήθως τα σημεία αναφοράς, ήταν έτσι, εκκλησίες είχαν. Και όλοι λοιπόν διαπιστώσαν ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να περάσει την κουλτούρα του παιδιού, ειδικά στην Ελλάδα, και αυτομάτως το παιδί αποχώρησε από αυτό. Και σταμάτησε πλέον να έχει την έξαρση που έχει σε άλλες χώρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν σας κρύβω ότι είναι ένα απλό μήνυμα αισιοδοξίας για όλους μας, ότι αν διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον που το Call of Duty δεν είναι το παν στον κόσμο, δεν είναι δηλαδή, ή ας πούμε στη λογική ότι που έχουν τα παιδιά και το βλέπουμε, γιατί αυτό είναι το πιο δύσκολο απ' όλα, ότι θεωρούν ότι παίζοντας Call of Duty, World of Warcraft ή Lineage παλιότερα, θα γινόντουσαν πρωταθλητές και θα βγάζαν άπειρα χρήματα, γιατί ένας φίλος τους έβγαλε ένας που ακούσαν ή είδαν στο διαδίκτυο, έβγαλε 1 εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή, αν μπορέσει η κοινωνία και μπεις και απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Όπως για παράδειγμα, δεν είναι λογικό, δεν είναι αποδεκτά λογικό να στέλνουν τα παιδιά γυμνές φωτογραφίες αναμεταξύ τους σε τεράστιο ποσοστό. Δυστυχώς αυτό έχει εγκατασταθεί πλέον στην Ευρώπη και έρχεται και στην Ελλάδα. Έχουν πάρα πολλές περιπτώσεις και αναφορές σε αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ίσως αυτή είναι η μοναδική λύση που θα μπορούσε να έχει έτσι κάποιο αποτέλεσμα. Δυστυχώς εμάς οι κλήσεις που δεχόμαστε για συμπεριφορές εξάρτησης είναι σε καταστάσεις όπου τι κάνουμε ουσιαστικά. Προσπαθούμε να πείσουμε την οικογένεια που πολλές φορές συνοδεύεται με ξυλοδαρμό. Πολλές φορές συνοδεύονται με παιδιά που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Μάλιστα, ένα πρόσφατο περιστατικό που είχαμε, έφυγε από το σπίτι το παιδί, πήγε και έμεινε σε ένα υπόγειο, μπασεπτός, με μειωμένη υγιεινή και πήγαινε και έτρωγε στα συσίτια, μόνο και μόνο για να μπορεί να παίζει. Έχουμε φτάσει σε ακραίες καταστάσεις, δηλαδή τα παιδιά εγκαταλείπουν το σπίτι. Η κατάσταση είναι άθλια, ειδικά και στον χώρο των φοιτητών, το περιέγραψε προηγουμένως ο κύριος Φλόρος, και εκεί τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Άρα λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν στις ακραίες καταστάσεις να διαχειριστούμε αυτά τα θέματα και δίνουμε μεγάλη έμφαση στο να μπορέσουμε να πείσουμε
τα παιδιά ή μάλλον τους γονείς κατά βάση να απευθυνθούν σε ειδικούς. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Δεν πηγαίνουν, δεν ξέρω αν δεν πιστεύονται ή όχι τις δομές. Θεωρώ ότι και οι δομές πρέπει να γίνουν λίγο πιο φιλικές προς το θέμα αυτό. Δηλαδή, έχουμε πει πολλές φορές, δεν χρειάζεται να ταυτίζεται 100% η εξάρτηση από το διαδίκτυο με τα ναρκωτικά, γιατί και επικοινωνιακά αυτό το πράγμα δεν περνάει ωραία στους γονείς, δεν διστάζουν. Αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία είναι ότι όταν τους πούμε πηγαίνετε εκεί γιατί τον γνωρίζουμε, γιατί γνωρίζουμε τη δομή εννοώ, και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει μια... πηγαίνουν πιο άνετα. Θέλει δηλαδή ο Έλληνας, είτε είναι μικρός, είτε είναι μεγάλος, θέλει να είναι πιο προσωποποιημένο το σύστημα υγείας. Δηλαδή να πάει στο γιατρό που τον έχει δει σε μια εκδήλωση καλή ώρα όπως είναι αυτές, που τον ξέρει, που έχει ακούσει καλά λόγια από κάποιον, που είναι δύσκολο να ξεκινήσει και να πάει, ας πούμε, σε μια ψυχιατρική δομή χωρίς να έχει ένα σημείο αναφοράς κάπου. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με τους γιατρούς κατά βάση και τους ψυχολόγους βέβαια, όπου πρέπει να είναι και πιο καλή όπως γίνεται και εδώ, δηλαδή να είναι πιο μπροστά στην κοινωνία, να είναι μέσα στο θέμα, να έχουν έτσι μια καλύτερη σχέση με την κοινότητα, έτσι ώστε να είναι και πιο προσιτό η όλη διαδικασία. Αυτό διαπιστώνουμε. Τώρα με τους φοιτητές, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολο όσον αφορά την οικογένεια, γιατί τα παιδιά αυτά πλέον είναι εκτός σπιτιού κατά βάση. Δεν έχουν επαφή καμία οι γονείς μαζί τους. Φανταστείτε, ας πούμε, είναι στην Αθήνα και μπορεί να είναι στη Φλόρινα ή στην Κομωτινή ή οπουδήποτε αλλού. Δεν μπορούν να δώσουν κάποια λύση και εκεί πλέον αρχίζουν οι απειλές, οι εκβιασμοί και διάφορα άλλα, εντάσεις, σοβαρά προβλήματα που και εκεί πλέον χρειάζεται ιδιαίτερη βοήθεια. Αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά τα ακραία γεγονότα και είναι άσχημη. Όμως εκεί που μπορούμε να δουλέψουμε είναι στο να μην δημιουργηθεί όλη αυτή η εικόνα. Και σε αυτό το κομμάτι λοιπόν ξεκινάμε μια πολύ μεγάλη καμπάνια, ήδη είμαστε δηλαδή, σε ένα στάδιο πλέον που την ολοποιούμε, όπου τη λέμε διασύνδεση γενεών μέσα από ένα ωφέλιμο διαδίκτυο, όπου καταπολεμούμε τον ψηφιακό αποκλεισμό, ειδικά των ενηλικιωμένων, ενισχύουμε τον γονικό έλεγχο στο διαδίκτυο με αυτόν τον τρόπο. Οι φορείς εκπαίδευσης είναι το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου και το Εργαστήριο Πραγματικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχουμε αποφασίσει και ήδη εκτελούν πάνω από 100 ενημερωτικές επισκέψεις σχολεία σε 20 δήμους μέλη του ΕΔΥΠΗ. Το ΕΔΥΠΗ είναι το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων. Είναι ο επίσημος πιστοποιημένος φορέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σκοπός μας είναι να περάσουμε τους 30.000 μαθητές. Εκπαιδεύσει σε γονείς. Ερχόμαστε να καλέσουμε και αυτό και μια πρόσκληση και στο φορέα που διοργανώνει εδώ την ημερίδα. Γιατί δυστυχώς πλέον έπαψε να υπάρχει ο θεσμός των σχολών γονέων, που σημαίνει 60.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή δεν έχουν μια οποιαδήποτε τροφοδότηση για αυτό το θέμα. Άρα πρέπει να καλυφθεί το κενό με κάποιο τρόπο. Και θα προσπαθήσουμε συνεργασία με τους Δήμους και τα διαβίου μάθησης βέβαια, τα οποία είναι πλέον και στους Δήμους οργανωτικά είναι εκεί, ώστε να έχουμε μια καλύτερο αποτέλεσμα. Η βρεφομιακή σταθμή των Δήμων θα είναι στο στόχο μας, γιατί θεωρούμε ότι εκεί πια έχουμε πολύ πιο κοντά τους γονείς, άρα μπορούμε να ξεκινήσουμε να δημορφώσουμε από νωρίς τις καλύτερες συνθήκες. Και βέβαια, σταθερός στόχος μας είναι η ενημέρωση των ανθρώπων στη τρίτη ηλικία. Θεωρούμε ότι είναι ψηφιακός αποκλεισμός άνθρωποι πλέον να μην είναι στο διαδίκτυο. Τους στερούμε ένα αγαθό το οποίο πρέπει να τους το παράσχουμε. Είναι υποχρέωση όλων μας. Και επειδή πλέον τα χρήματα τελειώσανε, ο στόχος μας είναι μέσω της αλληλεγγύης, μέσω προγραμμάτων δηλαδή που επιβραβεύουν την αλληλεγγύη γενεών, μέσα από προγράμματα σχολείων όπου τα παιδιά γίνονται πολλαπλασιαστές και περνάνε τα μηνύματα στους γονείς, μέσα από τους φοιτητές οι οποίοι πάλι μπορούν, ή ακόμα και τους στρατιώτες που μπορούν να πάνε στα τοπικά καπί και να βάλουν την τρίτη ηλικία στο παιχνίδι. Αλλά να ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο η τρίτη ηλικία που είναι ψηφιακά αναλφάβητη. Αυτό είναι ένας μύθος όπου δεν ισχύει. Στις πολλές περιοχές, σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν μεγάλος αριθμός ανθρώπων που είναι 45, 40, 50, 55, οι οποίοι δεν έχουν καμία δεξιότητα ψηφιακή και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Βέβαια, όλη η προσπάθεια αυτή είναι υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Και είμαστε χαρούμενοι που στηρίζει αυτή την προσπάθεια το Υπουργείο, γιατί με αυτόν τον τρόπο σηματοδοτεί και αυτό με τη σειρά του ότι είναι ψηλά στην ατζέντα των όλων δράσεων το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι τα πανεπιστήμια, είναι η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, διευθύνσεις, κέντρα πρόληψης, 150 πρεσβευτές ασφαλούς διαδικτύου σε όλη την Ελλάδα κάνουν πλέον μια δράση όπου ήδη μπαίνουν σε σχολεία και μιλούν για αυτό το θέμα. Υπάρχει μια ηλεκτροφοδότηση προσπάθειας, αλλά όχι μόνο σε σχολεία, αλλά και σε γονείς. Διάφορες καμπάνιες είναι, όπως είναι αυτή, ας πούμε, για την αποπλάνηση του διαδικτύου. Προγράμματα όπως το συγκεκριμένο εκπαιδεύοντας τους γονείς μας στην ασφάλεια, στο διαδίκτυο, το οποίο έχει τεράστια επίχυση, γιατί πλέον αλλάζει η όλη φιλοσοφία της εκπαίδευσης. Πλέον γίνεται μαθητοκεντρικό το σύστημα, όπου τα ίδια τα παιδιά αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο, μαθαίνοντας για το ασφαλές διαδίκτυο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει τεράστια επιτυχία. Και με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεργαζόμαστε με το θέμα και το προγράμματα του Erasmus που πήρε η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα ενταχθεί στην όλη μας προσπάθεια. Και βέβαια, επειδή η αρχική μας σκέψη ήταν ότι στόχος μας είναι να γίνει μια κοινωνική έκρηξη σε αυτό το θέμα, δηλαδή μια αλλαγή συμπεριφοράς όλων στο όλο αυτό το κομμάτι, με έμφαση στα παιδιά. Έχουμε τη χαρά και συνεργαζόμαστε με την Ατάστη Μποφίλιου, η οποία αναλαμβάνει πλέον τη δράση του πρεσβευτή μας σε όλη τη χώρα με σποτ, με εμφανίσεις, με αφίσες, με διάφορες άλλες δράσεις, με επαφή με το πάνελ νέων μας και μια διαχρονική συνεργασία, έτσι ώστε αυτό το μήνυμα να είναι συνεχόμενο, γιατί μιας και είμαστε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα ξέρετε καλύτερα από μένα τα στελέχη τους, ότι χρειάζεται και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να είναι στην προσπάθεια αυτή μαζί. Άρα βρίσκουμε κάποιους που είναι από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους, για να έχουμε έτσι την παρουσίαση όχι μόνο εκεί, αλλά στα κοινωνικά δίκτυα. Καταλαβαίνετε τη δύναμη, ας πούμε, 300.000 likes ενός καλλιτέχνη, πόσο μπορεί αυτό το πράγμα να πολλαπλασιάσει την όλη προσπάθεια. Δηλαδή, προσπαθούμε να βγάλουμε ένα έργο όσο το γίνεται πιο εξωστρεφή και όχι εσωστρεφή και κλεισμένο στα δωμάτια και σε μικρές καταστάσεις. Και βέβαια, επενδύουμε στην τέχνη, δημιουργώντας θεατρικά έργα και ενισχύοντας ό,τι προσπάθεια έχει να κάνει με το κυριότερο, κατά την άποψή μου, και το σημαντικότερο προστατευτικό παράγοντα για τις περιφόρες εξάρτησης, που είναι η τέχνη στο σύνολό της. Αυτά για μένα. Ευχαριστώ.